Γεια σας παιδάκια! Μια ευχάριστη εορταστική νότα έδωσε στην κοινότητα του ποντισμένου Άγιος Βασίλης, που έφτασε μαζί με το μικρό του πόνι, γεμάτος εκπλήξεις. Τον αγαπημένο Άγιο μικρών και μεγάλων υποδέχθηκαν στην πλατεία του χωριού τα μικρά παιδιά, τα οποία μετά από την παρότρινσή του, του έψαλαν τα κάλαντα. Είπατε κάλαντα! Εγώ δεν άκουσα, για ξαναπείτε τα... Ένα, δύο, τρία! Ο Άγιος Βασίλης μοίρασε δώρα, ευχές και πολλά χαμόγελα στους μικρούς αλλά και στους μεγάλους κατοίκους του χωριού, ευχόμενος η νέα χρονιά να είναι καλύτερη από τη χρονιά που φεύγει. Γιατί είναι πάρα πολλά παιδάκια και καλά παιδάκια. Εσένα πώς σε λένε? Ιωάννα. Ιωάννα, πόσο χρόνο είσαι? 1, 2, 3, 4. Πέντε. Κοιτάξει πάνω, νοικιά. Μπράβο, και όταν μεγαλώσεις, τι θέλεις να γίνεις? Τι, γιατρός? Κι εγώ άμα με πονάει το ποδαράκι μου να έρθω σε σένα, θα με κάνεις καλά? Λίγο πριν την έλευση του Άγιου Βασίλη, τα μικρά παιδιά παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς και απέσπασαν το θερμό χειροκρότημα όλων. Δήλωση διοργανώθηκε πρώτη φορά στο Ποντισμένο από τη νέα Δημοτική Αρχή Ηράκλειας, με τους αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους να στηρίζουν αυτές τις εκδηλώσεις που στόχο έχουν τη χαρά κυρίως των παιδιών. Είναι μια ιδιαίτερη βραδιά εδώ, είναι μια βραδιά για μικρά παιδιά, μαζί με τα παιδιά γιορτάζουμε και εμείς. Για πρώτη φορά γίνεται εδώ, πιστεύω θα γίνει θεσμός, θα γίνεται κάθε χρόνο και καλύτερα. Τώρα, εύχομαι χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή χρονιά και υγεία. Χρειαζόμαστε το κυριότερο, υγεία. Εγώ προσωπικά, σαν πατούσης μίμης, θα κάνω το καλύτερο. Προσπαθούμε να το κάνουμε. Αυτό γίνεται πρώτη φορά στο Ποντισμένο, από τη νέα Δημοτική Αρχή. Πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Πιστεύω να γίνει θεσμός και να μείνει κάθε χρόνο και κάθε χρόνο και καλύτερα. Εμείς είμαστε καινούργοι, τώρα εκλεχτήκαμε. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Βάσει δεδομένων, τα πράγματα είναι δύσκολα, οι συγκυρίες είναι δύσκολες. Από και πέρα θα ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, υγεία να έχει όλος ο κόσμος και εμείς θα είμαστε εδώ για τον κόσμο που μας στήριξε και εμείς, να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα που ήρθανε. Τα παιδιά απόψε το διασκεδάζουν, έτσι, χρειάζονται αυτές οι εκδηλώσεις. Τα παιδιά το χάρηκανε πάρα πολύ, γιατί έγινε και πρώτη φορά στο χωριό μας, όσα χρόνια δεν γινότανε κάτι. Πιστεύω ότι θα είναι κάθε φορά καλά και χάρηκαν πάρα πολύ και οι μπαμπάδες, γιατί έρχονται και μας λένε συγχαρητήρια κτλ. Πιστεύω ότι θα είναι πάντα καλά, υγεία να έχουμε, να μπορούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και για το χωριό και για όλο τον νομό. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και φυσικά σε εσάς, γιατί και το δικό σας το έργο είναι δύσκολο μέσα στο κρύο. Χρόνια πολλά σε όλους. Κάναμε την πρώτη φορά εκδήλωση στο χωριό μας. Πιστεύω ότι πήγαμε πολύ καλά σαν πρώτη φορά. Ο κόσμος μας βοήθησε όλος, είδε κόσμος πολύ. Αυτό, θέλω να βοηθήσουμε τον κόσμο. Βλέπουμε ότι τα παιδιά το διασκεδάζουν ιδιαίτερα, έτσι, τους άρεσε η εκδήλωση. Τους άρεσε πάρα πολύ και πιστεύω να το κάνουμε κάθε χρόνο και καλύτερα. Θέλουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είμαστε 4-5 άτομα παρέα. Να ενωθεί όλο το χωριό θέλουμε. Να κάνουμε 5 πράγματα που είναι εγκαία για το χωριό μας. Είναι πολλά πράγματα. Αυτά είναι και τα μηνύματα που δέχεστε από τον κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Τι να ευχηθούμε για αυτές τις μέρες? Υγεία, ευτυχία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Η εν λόγω εκδήλωση θα γίνει θεσμός, υποστηρίζουν από την πλευρά τους ο νέος πρόεδρος του χωριού αλλά και η τοπική σύμβουλη. Πήραμε μια πρωτοβουλία με το Σύλλογο Γονέων και Δαιμόνων και κάναμε ό,τι μπορούσαμε να δώσουμε λίγο σοντάνια σε αυτό το χωριό. Και τη δώσατε, έτσι, ο στόχος επετέφθηκε. Πιστεύω, ναι. Του χρόνου θα είμαστε ακόμα καλύτεροι.
γίνει θεσμός η εκδήλωση αυτή. Θα προσπαθήσουμε και κάτι παραπάνω. Για το χωριό έχω να πω στους χωριανούς μου ότι θα δώσω πάρα πολύ μεγάλη μάχη, με ξέρουνε. Για τα παιδάκια να είναι πάντα προετοιμασμένοι για κάτι καλύτερο. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά, καλή χρονιά με πάνω απ' όλα υγεία, τίποτα. Έχουμε εκλεγεί πρώτη φορά και ξεκινήσαμε εδώ κάποιες εκδηλώσεις στο χωριό. Και σιγά σιγά πιστεύω με τον καιρό που θα περνάει και θα μπούμε στα πράγματα, θα κάνουμε περισσότερα πράγματα για το χωριό μας, γιατί έχουν λείψει. Στα 4 χρόνια δεν έγιναν πράγματα. Έλειψαν οι εκδηλώσεις, έλειψαν πολλά πράγματα. Ο κόσμος χαίρεται, τα έχει ανάγκη. Θέλει να βγαίνει, να γλεντάει. Είναι οι καιροί τέτοιοι. Τι να ευχηθούμε για αυτές τις μέρες. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, ευημερία και ευλογία από το Θεό.